Θα παίξουμε και δεύτερο παιχνίδι στην Καλοκαιρία, όχι όπως με φούστες, αλλά με κυπελάκια και νερό. Εξηγώ το παιχνίδι από εδώ γιατί είναι το μεγάλο δυνατό. Κάθε παιδί θα πάρει στα χέρια του ένα μικρό κυπελάκι. Ένα ή κάθε ομάδα. Όχι ένα κάθε, ένα κάθε ομάδα. Λοιπόν, για εξηγήστε το καλύτερα. Όπα παιδιά, μη σκοτωθείτε! Βρείτε τη σωστή κανάτα! Τη σωστή κανάτα! Μην ρίχνε το άλλο που να είναι! Κανάτα να ρίξουμε! Τέλεια, τέλεια, τέλεια! Ηρεμία! Παρακαλώ όταν τελειώσει το παιχνίδι να με ενημερώσετε ποια κανάτα, ποια ομάδος από τα αγόρια και από τα κορίτσια είναι σε μεγαλύτερο ύψος στο νερό. Κατρέχα τώρα, πάμε πίσω! Δεν παίζει ρόλο ποια ομάδα τελείωσε πρώτη, αλλά ποια κανάτα θα έχει το περισσότερο νερό. Μέχρι να γυρίσει η κανάτα. Και άρα να γυρίσει όλες. Για να δούμε ποια ομάδα θα γεμίσει πρώτη την κανάτα. Από μία μόνο φορά πηγαίνετε, όχι από δύο. Για, πολλές φορές. Μέχρι να γεμίσει η κανάτα, το έχετε αλλάξει λίγο, εντάξει. Κύριε Μακρύ, ενημερώστε με άμεσα. Μεγάλος συναγωνισμός, πολύ μεγάλος συναγωνισμός. Νομίζω πως αυτό πρέπει να μπει στα Ολυμπιακά αθλήματα. Και αντί για Τάικ Μοντόνι Τιμά να ονομάζεται Τάικ Κανάτ. Κύριε Μακρύ, θέλω ενημέρωση. Καμός γίνεται, καμός. Oh!
Μην πηγαίνετε στις καλάτες, σταματήστε εκεί που είστε, stop! Σταματήστε εκεί που είστε! Μερικοί κάνουν και το μπανάκι τους. Πρώτη ομάδα, πρώτη τα χωριά. Για πέστε μου. Και πέμπτε τα κορίτσια. Δεν άκουσα κύριε Μακρύ. Πρώτη τα αγόρια, πέμπτε τα κορίτσια. Η πρώτη ομάδα των αγοριών γέμισε την Κανάτα πρώτη και η πέμπτη ομάδα των κοριτσιών. Λάθος. Πρώτη και πρώτη. Η πρώτη ομάδα των αγοριών και η πρώτη ομάδα των κοριτσιών.